Σας χαιρετώ στην κουζίνα μου, Sweet Andries & Cook. Θα σας δείξω την πιο ωραία συνταγή που υπάρχει. Επιτέλους ήρθε αυτή τη στιγμή να δείξω αυτήν τη συνταγή. Είναι cupcakes με μήλο και κουμανταρία. Αυτός ο συνδυασμός είναι τέλειος και σας προτρύνω να τη δοκιμάσετε αυτήν τη συνταγή. Σας προτρέπω, είναι εξαιρετική, δεν έχω λόγια. Πάμε να δείξουμε τα υλικά μας. Έχω 3 τετάρτα του ποτηριού καστανή ζάχαρη. Θέλουμε αυγά φρέσκα σε θερμοκρασία δωματίου. Θα βάλουμε 4 αυγά. Είναι πάρα πολλά νοστιμή αυτή η συνταγή, η οποία σας δείχνω. Ναι, δεν ξανακούσατε κουμανταρία μέσα σε κέικ, αλλά το δοκίμασα και είναι άπαιχτη συνταγή. Είναι καιρό που θέλω να σας τη δείξω, αυτή τη συνταγή. Ήρθε αυτή η στιγμή γιατί μου έφεραν τέλεια, υπέροχα μήλα κυπριακά από το Κιλάνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Και έτσι θα δείξω τη συνταγή που αγαπώ. Θέλουμε 3 τετάρτα του ποτηριού καστανή ζάχαρη, 4 αυγά. Σε θερμοκρασία δωματίου όλα τα υλικά που θα δείξω. Εδώ ήρθε η στιγμή να βάλουμε την κουμανταρία. Θέλω μισό ποτήρι κουμανταρία, η οποία μυρίζει υπέροχα. Είναι γλυκό κρασί θεϊκό. Με τα υλικά που βάζω έρχεται και δένει με το μήλο και είναι καταπληκτικό cupcake μήλο με κουμανταρία. Ναι. Βάζουμε την κουμανταρία εδώ. Θέλω βούτυρο 2 κουταγιές σε θερμοκρασία δωματίου πάντοτε. Ό,τι βούτυρο έχετε δεν μας πειράζει καθόλου. Να κατέβουμε τα υλικά μας να ενωθούν πολύ καλά. Ένα ποτηράκι νερό. Μισό ποτήρι γάλα φρέσκο. Αυτά είναι τα υγρά υλικά τα οποία βάλαμε και είναι έτοιμα. Πάμε στα στερεά υλικά μας να τα δείξουμε. Θέλουμε 2,5 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή φαρίνα. Μην βάλετε άλλον αλεύρι, το προτιμώ αυτό. Για όλες τις χρήσεις ή φαρίνα. 2,5 φλιτζάνια αλεύρι. Έχω 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder και 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα. Μπαίνουν και αυτά εδώ. Και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Και τις 2 μας βανίγες. Ανακατεύουμε με ένα σύρμαν για τυχόν σβόλους να τους φύγουμε. Να τους διαλύσουμε δηλαδή. Κάνουμε μία λακκουφίτσα για να βάλουμε τα υγρά υλικά. Και ανακατεύουμε να γίνει ο χυλός μας. Μοναδική συνταγή, cupcakes μήλο με κουμανταρία, κρασί κουμανταρία. Τα υλικά μου είναι ακριβώς, θα τα γράψουμε ακριβώς όπως σας τα έδειξα εδώ και θα φτιάξετε εσείς αυτήν τη συνταγή και όλοι θα παραμιλάνε σας το εγγυώμε, Sweet Andries & Cook, για 100% επιτυχία στις συνταγές. Τώρα συνεχίζω. Ετοίμος ο χυλός μας εδώ, δεν θέλει κάτι άλλο. Εδώ έχω cranberry,
αποξηραμένα, θεϊκά, που θα τα βάλω μέσα γιατί εμένα μου αρέσουν. Εσείς μπορείτε να τα παραλείψετε, κανένα πρόβλημα. Θέλω λίγο ένα αλευράκι μόνο, πολύ λίγο, ούτως ώστε όταν βάλω τα cranberry μέσα στο χυλό μου να πάνε παντού, να μην μείνουν μέσα στη μέση. Γι' αυτόν τα αλευρώνω, για κανέναν άλλο λόγο. Εδώ και μπαίνουν μέσα και τα ανακατεύω. Εδώ τα μυλαράκια μας, 5 με 6 μύλα μέτριου μεγέθους, τα κόβω σε κομματάκια όπως τα βλέπετε εδώ και τα πασαλίβω με λεμονάκι για να μην μαυρίζουν και τα βάζω μέσα στο χυλό μου, 5 με 6 μύλα μέτριου μεγέθους και τα ανακατεύουμε μέσα στο χυλό μας. Τώρα ανακατεύουμε τα μήλα μας μέσα στο χυλό. Το μυστικό για να μην σας μαυρίσουν τα μήλα ενώ τα καθαρίζετε είναι λίγες σταγόνες χυμό λεμόνι. 2 κουταγιές είναι αρκετές χυμό λεμονιού μέχρι να βρείτε τα υλικά σας στον μπάγκο για να φτιάξετε αυτόν τα υπέροχα cupcakes μυρωδάτα. Cupcakes κουμανταρίας. Τώρα, εδώ έχουμε τις θήκες μας έτοιμες για να βάλουμε μέσα το χυλό μας. Είναι πανέτοιμα για να μπουν μέσα και προθερμαίνουμε το φούρνο μας 170 βαθμούς στον αέρα. Για να ψήσουμε αυτά τα υπέροχα cupcakes χρειάζεται 25 μέχρι 30 λεπτά. Εξαρτάται από το φούρνο μας. Γεμίζω εδώ τα cupcakes μου για να μπουν στο φούρνο. Στους 170 βαθμούς προθερμαίνουμε το φούρνο μας πάντοτε. Θέλουν 25 μέχρι 30 λεπτά. Στον αέρα φυσικά. Και θα τα δείξουμε και ψημένα να δείτε πόσο θεϊκά γίνονται. Είναι τα πιο νόστιμα cupcakes που έχετε φτιάξει. Cupcakes, μήλο, με κουμανταρία. Θεϊκά. Είμαι πανέτοιμη να τα βάλω στο φούρνο. 170 βαθμούς στον αέρα. Στον αέρα. 20, 25, 30 λεπτά είναι έτοιμα. Εξαρτάται από το φούρνο σας. Cupcake, μήλο, με κουμανταρία. Φτιάξε τα και εσύ και θα με θυμηθείς. Μιλόπιτα με κουμανταρία, cupcakes βασικά κουμανταρίας, είναι τα πιο νόστιμα που θα έχεις φάει ποτέ, δοκίμασέ τα. Switch Andris and Cook, θα βρεις ωραίες συνταγές για γλυκά, πίτες, φαγητά, από εμένα την ίδια, δικές μου συνταγές, από εδώ, από αυτόν το μυαλό, ναι, φτιάχνω διάφορα, τα αγαπώ. Και σου τα προτείνω. Φτιάξε τα και εσύ. Μιλοπιτάκια μου, μιλοπιτάκια μου. Cupcakes μήλου με κουμανταρία. Θεϊκά και πεντανόστιμα. Η πιο ωραία συνταγή που θα έχετε φτιάξει ποτέ σας είναι Switch Andris and Cook. Πανετοίμα τα cupcakes μου, είναι τέλεια, φανταστικά, έγιναν όπως τα ήθελα.
υπέροχα και είναι ακόμα φυσικά. Να τα αφήσετε να κρυώσουν για να μπορέσετε να δοκιμάσετε. Είναι θεϊκά. Cupcakes, μήλο με κουμανταρία. Ναι. Δική μου έμπνευση, τα αγαπώ, είναι θεϊκά και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω βέβαια. Είναι μόνο να το λέω ότι είναι ωραία και είναι φυσικά. Κρουζί. Κοιτάτε πόσο ωραίο είναι. Φαίνονται και τα κράνπερι και τα μήλα. Και είναι πολλά γλυκά, μην τα φοβηθείτε. Είναι πάρα πολλά ωραία η συνταγή που σας δίνω. Κοιτάτε, βλέπετε και το μήλο και ψήνεται υπέροχα, είναι τέλειο. 25 λεπτά τα άφησα εγώ και ψήθηκαν. Πάρα πολλά ωραίο. Πολλά νόστιμα. Η κουμανταρία δεν είναι με όλα τα υλικά και έρχεται εκεί που πρέπει. Φτιάξε τα και θα με θυμηθείς, είναι θεϊκά.